Κόρινθος, η πύλη της Πελοποννήσου, απέχει μόλις 50 λεπτά από την Αθήνα. Ένας ταξιδιωτικός προορισμός που βρέχεται από δύο θάλασσες, τον Κορινθιακό και τον Σαρωνικό. Ένας τόπος με κληρονομιά την αρχαία Κόρινθο και την ιστορία της. Όσο για την πρώτη εικόνα από την Εθνική Αθηνών Κορίνθου, μα βέβαια ο εντυπωσιακός σύστημος. Ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα στην ιστορία της Ελλάδας. Δεν είναι όμως μόνο αυτά που χρήζουν πανελλαδικής προβολής. Η Δημοτική Αρχή Κορίνθου για τουριστικούς λόγους υλοποιεί ήδη διαφημιστική καμπάνια σε αθηναϊκά μέσα επικοινωνίας. Δίνουμε μεγάλη σημασία το καλοκαίρι φέτος στην διαφημιστική προβολή, την τουριστική προβολή του Δήμου Κορινθίων και των σημείων τα οποία μπορεί κάποιος, κυρίως από την Αθήνα, να επισκεφτεί και να χαρεί στην περιοχή μας. Θα έχετε δει ότι υπήρξε προβολή μέσα από την ΕΡΤ, μέσα από το Real FM. Το Sky θα τον έχουμε σύντομα στην Κόρινθο και θα μας βοηθήσει να προβάλλουμε τις παραλίες μας. Και σύντομα θα έχουμε και το Φυλάδιο, το οποίο θα προβάλλει τις αναβαθμισμένες πλέον φέτος παραλίες και τα άλλα σημεία ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, τα οποία αξίζει να προβάλλουμε και θα το δείτε και σε εφημερίδες αθηναϊκές και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης από την Αθήνα, διότι ο στόχος φέτος είναι να προσελκύσουμε από την Αθήνα επισκέπτες, με ό,τι καλό αυτό σημαίνει για τις επιχειρήσεις της πόλης αλλά και γενικότερα του Δήμου μας. Εκείνο που θέλω να παρακαλέσω τους πολίτες, μια και μου το θέσατε το θέμα, είναι να προσέχουν και εκείνοι, ειδικά στα θέματα της καθαριότητας και της ασφάλειας. Δηλαδή, να μην πετούν σκουπίδια έξω από τους κάδους, να μην πετούν τσιγάρα έξω από το αυτοκίνητο, για παράδειγμα. Θα πρέπει ο καθένας από εμάς να προσέχει, όλοι μας να προσέχουμε, να κρατάμε και καθαρή και ασφαλή την περιοχή μας. Γιατί σίγουρα θα ανέβουν οι θερμοκρασίες, σίγουρα ο κίνδυνος της πυρκαγιάς θα είναι αυξημένος και πρέπει όλοι μας να κάνουμε ό,τι χρειάζεται να μην έχουμε δυσάρεστες επιπτώσεις και εξελίξεις στον τομέα αυτό.